Στη συνέχεια θα πάρει το λόγο ο Λευτέρης ο Χαρονίτης. Να πω κυρίες και κύριοι πως γεννήθηκε στα Σύσσαρχα του Δήμου Αναγκαίων, σπούδασε ναυπηγός, εργάζεται στον κινηματογράφο από το 1969, έχει σκηνοθετήσει πάνω από 20 ταινίες, συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους δημιουργούς του ελληνικού κινηματογράφου, όπως τον Νίκο τον Κούνδρο, τον Θόδωρο τον Αγγελόπουλο, τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο, τον Τάσο τον Ψαρά, την Τόνια τη Μαρκετάκη και πολλούς άλλους. Από το 1982 έχει ιδρύσει η Ατομική Εταιρεία Παραγωγής και ειδικεύτηκε στο δημοσιογραφικό ντοκιμαντέρ, παρουσιάζοντας μέχρι σήμερα περισσότερα από 100 έργα. Για το σύνολο του έργου του έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία και πολλές διακρίσεις, υπηρέτησε ως αιρετό μέλος και στην Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών και στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Είναι ιδιαίτερη τιμή η παρουσία του σήμερα εδώ και θα ήθελα κυρίες και κύριοι το θερμό σας χειροκρότημα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συγχωριανοί, είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα απόψε εδώ να μιλήσω για έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζω καλά και που στην πορεία, τη στιγμή που δέχτηκα να μιλήσω, άρχισα να τον γνωρίζω. Κάποιοι άνθρωποι έρχονται στο νου μου και με απασχολούν απίθανες ώρες με περίεργες αφορμές και συσχετισμούς. Προσπαθώντας να τους καταλάβω, να τους γνωρίσω, να κατανοήσω τη λειτουργία του εσωτερικού τους κόσμου, τις κινήσεις και τις συμπεριφορές, τα κίνητρα και τις επιδιώξεις τους. Αυτό ασφαλώς συμβαίνει σε όλους μας, σε μένα βέβαια και για λόγους επαγγελματικού ενδιαφέροντος, να θέλουμε δηλαδή να γνωρίσουμε ανθρώπους, να ερμηνεύσουμε χαρακτήρες και συμπεριφορές, ανθρώπινες περιπτώσεις και προσωπικότητες. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους είναι και ο Σταύρος Βιτόρος. Δεν τον γνωρίζω. Δεν είναι φίλος μου με την τρέχουσα έννοια που δίνουμε στη φιλία. Γνωρίζω όμως τον Ακούτσακα. Το Σταύρο τον συναντώ κάποιες φορές στο δρόμο ή στο Δημαρχείο, όπου χτυπώνει τη χειρόγραφη εφημεριδούλα του, τον Ακούτσακα, που γράφει και κυκλοφορεί ο ίδιος χρόνια τώρα στα Νόγια. Βαρύς, κυκλόπιος, σέρνει το βήμα του και μου μεταφέρει μια αίσθηση μόνιμης, αρχαίας κόπωσης και αγωνίας, λιγομίλητος, μάλλον εσωστρεφής. Αναφέρθηκα δύο φορές τη λέξη Ακούτσακας, που φέρει ως προσωνύμιο ο Βιτόρος και έχει ως τίτλο και στην πολυγραφημένη εφημερίδα του. Όλοι ασφαλώς γνωρίζουμε πως ο Ακούτσακας είναι η άγρια χλαδιά που φυτρώνει μοναχή της σε άγονους τόπους, σε δαμάκους, στις άκρες δρόμων και σε ρεματιές, και έχει μεγάλες, σκληρές αγκάθες που αν σε τρυπήσουν το δέρμα διεγείρονται όλες οι αισθήσεις σου από τον πόνο. Και αν θυμηθούμε τη μαντουνάδα «Ακουτσακάκι θα γεννώ τους ανθρώπους να γυλώνω και εκεί που δεν με σπέρνουνε εκεί θα παφυτρώνω», τότε θα καταλάβουμε γιατί το προσωνύμιο του Βιτόρου και γιατί ο τίτλος της εφημερίδας του «Ακούτσακας». Τώρα, ποιος οικειοποιήθηκε πρώτος τη λέξη, ο Βιτόρος ή η εφημερίδα, δεν έχει καμία σημασία. Εκείνο που νομίζω πως έχει αξία είναι η φιλοσοφία, η ιδέα επιλογής της λέξης, ο τρόπος που την αξιοποιεί ο Βιτόρος και ο στόχος του. Μέσα από το πνεύμα αυτών που γράφει στον Ακούτσακά του, μου αποκαλύφθηκε ένας προσωπικός
κοινωνικός προβληματισμός, ένα αληθινό ενδιαφέρον για πού πάει το χωριό του, μια αυθεντική αγωνία. Ο Βιτόρος μου επιβεβαιώνει μέσα από την εφημερίδα του μια ακόμη περίπτωση Ανογιανού που προκαλεί σε συνομιλία με βάση τις αναλύωτες από το χρόνο παραδοσιακές αξίες του τόπου του, νοιάζεται για ό,τι καλό χάνεται ή μεταλλάσσεται μέσα από μια αμφιλεγόμενη πρόοδο σε συμπεριφορές που ξεχνούν από πού κρατάει η σκούφια μας και οι οποίες μας οδηγούν να νομίζουμε ότι είμαστε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό και που τις περισσότερες φορές μας οδηγούν στην εσωστρέφεια, στην εγκατάλειψη του δόγματος «Οδείς για τον άλλον», στην αδιαφορία για το διπλανό μας, στην έλλειψη ενδιαφέροντος για την πρόοδο της κοινότητας και δεν είναι λίγες οι φορές που οδηγούν σε μια ποικίλη παραβατικότητα. Ο Αγκούτσακας του Βιτόρου δηλώνει νηματί, διεγείρει και αφυπνίζει τη συνείδηση με έναν ιδιαίτερο προσωπικό τρόπο. Αγαπητοί συγχωριανοί, γιατί δεν βλέπω και καλά. Αγαπητοί συγχωριανοί, η συχνή συνέβρεση, ο καθημερινός συγχρωτισμός και η συνήθεια δημιουργούν μια νοικιότητα ανάμεσα στους ανθρώπους που πολλές φορές δεν επιτρέπει να δούμε τις ιδιαίτερες δεξιότητες, τις δημιουργικές δυνατότητες, έναν διαφορετικό προβληματισμό και τρόπο του διπλανού μας, να τις κατανοήσουμε, να τις αξιολογήσουμε και να τις εκτιμήσουμε. Έτσι δεν είναι λίγες οι φορές που τις ιδιαιτερότητες, τις ιδιομορφίες της προσωπικότητας κάποιων συντοπιτών μας δεν τις διακρίνουμε και χωρίς να τις κατανοούμε, τις απορρίπτουμε, τις κλεβάζουμε ενίοτε ή τις απαξιώνουμε. Στην αυτοβιογραφία του ο Βιτόρος εκφράζεται με πίκρα και έντονο παράπονο για την ανταπόκριση των γραπτών του μέσα στην κοινωνία. Η κοινωνία γαλανό που γράφω θόρυο μαύρο και κουτσουριάσαν στη γωνιά σκουπόξυλο το σταύρο. Όμως κάποιες φορές η απόλυτη αποξένωση είναι κυρίως και προσωπική επιλογή και ευθύνη. Ο τρόπος ζωής που έχει επιλέξει κάποιος έχει κόστος. Κόστος που το πληρώνει ο ίδιος, αυτός που το επιλέγει. Εμένα βέβαια μου αρέσουν οι ιδιαίτεροι, οι ιδιόμορφοι άνθρωποι, οι έχοντες ίδιων ρυθμών, που όμως δεν έχουν παραιτηθεί, δεν έχουν παραιτηθεί από τη ζωή, που αλλάζουν την προσωπική τους καθημερινότητα και αντιστέκονται στην ομορφία, στην ομογενοποίηση και στην ισοπαίδωση. Από αυτούς τους ανθρώπους περιμένω την έκφραση της ιδιαιτερότητάς του, την πρωτοτυπία της, γιατί συνήθως οι άνθρωποι αυτοί διοχετεύουν την εσωτερική πανόρμησή τους σε δημιουργικότητα, ωφέλιμη πρωτίστως για τους ίδιους, αλλά κατ' επέκταση και για όλους τους υπόλοιπους. Η δημιουργικότητα του Βιτόρου προκύπτει από την παρατήρηση. Εποπτεύει, βλέπει τι συμβαίνει γύρω του, παρατηρεί γεγονότα, ανθρώπινες πράξεις και συμπεριφορές. Για ό,τι δεν έχει εποπτεία, για ό,τι δεν γνωρίζει, για γεγονότα που δεν ήταν παρόν, ρωτάει, διασταυρώνει και μαθαίνει. Όλες οι πληροφορίες που προσλαμβάνει μέσα από μια εσωτερική, νοητική, πνευματική και συναισθηματική διεργασία έχουν ως αποκριστάλλωμα στίχους, σχολιασμούς, αποφθέγματα. Ο Σταύρος είναι ένας κοινωνικός χρονογράφος και κατά μία έννοια ηθογράφος της μικρής κοινωνίας μας. Το θεματικό υλικό του το αντλεί από την καθημερινότητα. Καταγράφει, σχολιάζει, κριτικάρει, επενεί, παροδεί και σατυρίζει ή σαρκάζει γεγονότα, καταστάσεις,
πρόσωπα και ανθρώπινες συμπεριφορές, άλλοτε πετυχημένα και άλλοτε λιγότερο, άλλοτε είναι οξύς, άλλοτε αυστηρός, άλλοτε θυμωμένος, αλλά πάντα καλοπροαίρετος, με αγαθό πνεύμα, άδολο και με αγάπη. Οι προτροπές και οι κριτικές του αποσκοπούν να γίνουμε καλύτεροι. Είναι μια μορφή αντίστασης στην ολοένα και επιδεινούμενη ηθική κρίση. Ο Αγκούτσακας θέτει τους προβληματισμούς του για να προκαλέσει συζήτηση, ανταλλαγή γνωμών και παράθεση απόψεων. Διάλογο δηλαδή. Και ξέρετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί οι εποχές κατά τις οποίες μέσα σε μια κοινωνία δεν έχει κανένας να πει κάτι, ούτε να δώσει λόγο για τις καθημερινές πρακτικές και συμπεριφορές του, αλλά και για τις επιλογές του, δεν είναι εποχές ανάπτυξης της κοινωνίας αυτής. Και θα μπορούσε ακόμη να υποθεί ότι είναι εποχές στα όρια της παρακμής. Δημιουργικές προτάσεις, κριτικός λόγος, συζητήσεις, διατυπώσεις απόψεων, όλα αυτά, όταν είναι ειλικρινή και καλόπιστα, γονιμοποιούν, σπρώχνουν μπροστά την κοινωνία. Η κριτική ανατρεπτική στάση του Βιτόρου είναι συνέχεια αντλήχημους από μια μακρινή αλυσίδα και συναντάται με το χιούμορ, την ηρωνία και το σαρκασμό της μεγάλης λαϊκής ανογιανής πολιτισμικής παράδοσης. Και δεν είναι τυχαίο που ο Σταύρος είναι Περαχωριανός. Το Περαχώρι, εδώ το Λιβάδι, η ιστορική δημοκρατική συγκία των Ανογείων, φαίνεται ότι υπήρξε πάντα και ιδιαίτερα κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου μήτρα ποιητάριδων και μαντιναδολόγων, τραγουδιστάδων, μουσικών, κάθε λογής εικαστικών καλλιτεχνών, μερακλίδων και γλετζέδων. Με τις καθημερινές σχεδόν παρέες τους, τις καντάδες σε όλο το χωριό, τα γλέντια στους γάμους, τους χιουμοριστικούς διαλόγους, τα πειράγματα και τα χωρατά τους, έκαναν τη δύσκολη καθημερινή ζωή των βοσκών και των τζομάχων πιο ανάλαφρη. Αυτές οι παραδόσεις φαντάζομαι πως επηρέασαν ασφαλώς και το Βιτόρο. Και δεν είναι ευτυχώς ο μόνος. Ωστόσο, για να κατανοήσει κανείς πληρέστερα τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του Σταύρου, οφείλει εκτός από τις μακρινές επιρροές και το γενικότερο περιβάλλον της ανογιανής πολιτισμικής παράδοσης, να δει και το στενότερο οικογενειακό του, αλλά και το κλίμα της εποχής, όταν ήταν παιδί, μέχρι που ανδρώθηκε. Γεννημένος στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 50, σε εποχή δύσκολη, τα νόγια έκλειναν ακόμη τις εμάσουσες πληγές τους από το φρικαλέο κάφτωμα και την ισοπαίδωση των σπιτιών τους από τους φασίστες Γερμανούς, ο Σταύρος πέρασε δύσκολα χρόνια, στερημένα χρόνια, χρόνια φτώχειας και ανέχειας, κόπου και σκληρού μόχθου για την επιβίωση. Ο ίδιος, στο αυτοβιογραφικό του κείμενο, ταυτίζεται με σεμνότητα με όλους εκείνους τους ανογιανούς με τους οποίους συμπορεύτηκε στη ζωή. Κάποιοι ζητάνε να τους πω το βιογραφικό μου, μα ένα χαλίκι στα πολλά είναι και το δικό μου. Με πρίκες, βάσανα, καημούς και μάσκοπο αγώνα μοιάζει τις ζήσεις μου περίπου η εικόνα. Δύσκολα χρόνια παιδικά, πολυμελής φαμίλια, γονείς και 11 παιδιά και φτώχεια ως τα χίλια. Μέσα στο πολυμελές οικογενειακό περιβάλλον, ο Σταύρος έζησε τον πατέρα του, τον Βιτορό Κωστά, και όπως μου είπε ο Λιαμονίκος, ήταν ένας άνθρωπος που διασκέδαζε τις μεγάλες δυσκολίες της καθημερινότητας με χιούμορ, έστεινε φανταστικές ιστορίες, σκάρωνε πλάκες, έλεγε σπουδαίες μαντινάδες με ιδιαίτερο πνεύμα και γενικά ήταν ένας χαρισματικός Περαχωριανός. Ο Χάρος ήρθε και ζητά την πιο όμορφη μου κόρη, μα δεν τη δίνω αν εγκαεί όλο το Περαχώρι, είπε όταν έμαθε πως η όμορφη αγαπημένη μικρή του κόρη είχε πολύ ψηλό πυρετό. Ο Βιτορόκωστας ήταν ίσως το πιο κοντινό πρότυπο για το Σταύρο, αλλά και για τα άλλα αδέλφια του που ξεχωρίζουν για τις μαντινάδες και το χιούμορ τους. Εκείνα τα χρόνια όμως της παγινόρθωσης της ζωής, όταν ανδρώνονταν ο Σταύρος, τα νόγια αυτοί ξαναέχουν και σπουδαίους μουσικούς,
ινδάλματα για τους νέους. Το Στραβό, τον Ψαρονίκο, τον Γιοργαντό, τους Κουλάδες, τους Αεράκηδες και άλλους πολλούς που έδιναν τόνο, δημιουργούσαν κλίμα δημιουργικότητας και ήταν πρότυπα για τους νέους. Ο Βιτόρος που προτίμησε τη σκαλίδα από τα γράμματα, ο κύριος μου μήνυσε γράμματα γης σκαλίδα, προτίμησα το δεύτερο, μα προκοπή δεν είδα, διαμορφώθηκε σιγά σιγά μέσα σε έναν δικό του, διαμόρφωσε σιγά σιγά μέσα του έναν δικό του εσωτερικό κόσμο και προσωπικές αντιστάσεις που τον προστάτευσαν κατά έναν τρόπο. Ταυτόχρονα μέσα από την παρατήρηση της σκήνης της μικρής κοινωνίας και τις προσπάθειες αυτομόρφωσης, όξινε την κρίση του και διαμόρφωσε έναν δικό του αξιακό σύστημα, ένα δικό του αξιακό σύστημα, μετανιωμένος που δεν προχώρησε στα γράμματα. Μετάνιωσα τα γράμματα που τα άφησα στη μέση, γιατί φτερά στο πνεύμα μου θα είχαν προσθέσει. Το βιβλίο, το πολύ σημαντικό βιβλίο του Σταύρου Βιτόρου, σε χίλιες βιόλες κόκκινες, που ανοίγει με ένα σχέδιο του ίδιου που εικονίζει τον Αγκούτσακα και ένα έμετρο βιογραφικό του, υπάρχει χάρη σε δύο παράγοντες. Ο ένας είναι ο επιμελητής της έκδοσης, τυχούχος της κοινωνιολογίας και ποιητής Σταύρος Τζανής, που όχι μόνο εντόπισε την αξία των κειμένων του Βιτόρου, αλλά με υπομονή, επιμονή και σεβασμό, πολύμινο κόπο, συγκέντρωσε γραπτά, τα αξιολόγησε, τα κατάταξε θεματικά, αντιστήχησε πεζά κείμενα με μαντινάδες και τα οργάνωσε σε βιβλίο. Μια σοβαρή και υπεύθυνη δουλειά που φανερώνει εκτίμηση και αλληλεγγύη του ομότεχνου προς τον ομότεχνο. Ο δεύτερος παράγοντας είναι ο εκδότης του βιβλίου, το σύστρο, δηλαδή οι Αεράκηδες που επομίστηκαν όλο το κόστος της έκδοσης. Ο σύγχρονος κριτικός πολιτισμός τους οφείλει πολλά για το μεγάλο, αναξιολόγητο ακόμη έργο τους. Δεκαετίες τώρα οι Αεράκηδες, ο Στελής παλιότερα, ο Μιχάλης και ο νεότερος Ανδρέας, με πίστη, σταθερότητα, με πολύ μόχθο, ανακαλύπτουν, αναδεικνύουν και διαδίδουν μέσα από τη μουσική, τη ηχογραφία και τις έντυπες εκδόσεις τη σύγχρονη μουσική, ποιητική και λογοτεχνική παραγωγή της Κρήτης. Το περιεχόμενο των 120 περίπου σελίδων του βιβλίου περιλαμβάνει μικρά πεζά κείμενα με σχολιασμούς, μνήμες, συλλογισμούς και στιγμές με έντονο αυθεντικό ποιητικό στοχασμό, τις περισσότερες φορές, εξαίρετες μαντινάδες και ποίηματα, και είναι διαθεσμένο με μια δεκαριά σκίτσα του ίδιου του συγγραφέα. Τα μικρά πεζά κείμενα που έχουν επιλεγεί αφορούν στοχασμούς του Βιτόρου για περασμένα και σύγχρονα του Λιβαδιού κυρίως. Μνημονεύει τις καφετζίνες στο Λιβάδι, τη Λιλιούδενα, την Έλλη του Ψαράκη, την Κόγκαινα, που παίζανε ξεφασκία στα λόγια, αλλά ποτές δεν εμαλώνανε. Αναθυμάται τη χαμένη αθωότητα των παιδικών χρόνων, τότε που παίζανε τους τσαντάτες και πυροβολούσαν το ένα κοπέλι τ' άλλο με ξύλινα πιστόλια, που ύστερα σηκώνονταν σκοτωμένοι, τραυματισμένοι και έπεφταν κάτω και αφού χορταίναν το παιχνίδι σηκώνονταν και φεύγονταν αγκαλιά για το σπίτι. Σήμερα όμως, λέει, τα ξύλινα πιστόλια γίνανε σιδερικά. Οι νέοι το παίζουν λεβέντες και όποιος πέσει κάτω δεν ξανασηκώνεται. Σχολιάζει την αφόρητη μοναξιά ανθρώπων και πραγμάτων, ανθρώπινες καθημερινές εικόνες στο Λιβάδι, με τον Πύλη, τον Νικόλα, τον Ζαχαρία, τον Αρίστο, τον Παπακώστα, τον Σακούλα, τον Μύρο Ταντρέα, τον Τζιζοδογιώργη και τον Φανούρη. Προσφυλές θέμα των παρατηρήσεων του είναι εποχές και αδυναμία του τα πουλιά, σπουργίτες, γλαροπούλια, χελιδόνια. Ανασυνθέτει μνήμες από παλιούς Ανογιανούς και περασμένες εικόνες από το Λιβάδι, την ιστορία του πλατάνου Τάι Γιώργη και αποθανατίζει τα γλέντια που γίνανε κάτω.
γοητεύεται από την ομορφιά του ηλιοβασιλέματος στο ζωογόνο Μπελβεντέρε στα Χλαδάκη, που χρησιμεύε ως κατιά ρομαντικών ανθρώπων όπως το Βασιλέα, τον Πάπη το Μεγάλο Κυνηγό, τον Κεχρονικολή, τον Χριστόδουλο, τον Ταπακομανόλη. Ό,τι έζησε, ό,τι ζει, ό,τι βλέπει, ό,τι μαθαίνει και ό,τι θυμάται, ο Βιτόρος το σχολιάζει με ευαισθησία και λυρική διάθεση κάποτε. Σχολιάζει όμως ακόμη και το Σέξπιρ, το Θερβάντες και τον Ελ Γκρέκο, δείγμα κι αυτό μιας ευρημάτειας. Στα ποίηματα και τις ματινάδες, ο Βιτόρος παλεύει με τις λέξεις, όπως λέγει ο Λουδοβίκος. Η τεχνική του στίχου του υποκρύπτει πολλή δουλειά και μόχθο. Φαίνεται να τον βασανίζει πολύ η κάθε λέξη, μέχρι να καταφέρει και να καταλήξει σε αυτήν που θα αποδώσει καλύτερα το νόημα που θέλει. Ορισμένες φορές, όταν αμφιβάλλει στη χρήση εκείνης ή της άλλης λέξης, γράφει δυο φορές την ίδια ματινάδα, όπου αλλάζει μόνο μια λέξη. Παραδείγματος χάρη, ο έροντάς σου κοπελιά στα στέρια με έχει βγάλει και ας λένε τσιβαρίτητας ο νόμος πως δεν σφάλει, ή ο έροντάς σου κοπελιά στα άστρα με έχει βγάλει και ας λένε, τσιβαρίτητας ο νόμος πως δεν σφάλει. Η θεματολογία του και εδώ στις ματινάδες είναι ευρείας κλίμακας. Ένα μεγάλο μερίδιο έχουν οι ματινάδες που μιλούν για τα βάσανα του έροντα και της αγάπης. Άλλες πλέκουν τα εγκόμια συνοικίες του λαγού, της Μεσοχωριάς, της Καβαλαριάς, τα Ιγιώργη, τα Ιγιανιού και του Περαχωριού. Για το ψευτοκαπετανιλίκι που προσβάλλει τις αυθεντικές ηρωικές παραδόσεις των Ανογείων, ξεχωρίζουν οι ματινάδες «Οι άνδρες έχουν άρματα, μα δεν οπλοφορούνε, μόνο σε δύσκολους καιρούς βγάζουν και τα κεντούνε», ή «Ο άντρας που με τάρματα το παίζει παλικάρι, είναι στην πράξη ένα κακό μαχαίρι στο θικάρι». Για την αισθητική της φύσης γράφει «Ούτε τα φύλλα το δέντρο, όντε τα φύλλα το δέντρο πέφτουν ξερά στο χώμα, θυσία γίνονται κι αυτά, να πάρει η φύση χρώμα». Ενώ σηματοδοτεί τον κόσμο που θέλει αυτός ο ίδιος με τη ματινάδα «Ο κόσμος που ονειρεύομαι και ο κόσμος που βιώνω μπορεί να συνυπάρξουν με την ειρήνη μόνο». Στα ποίηματά του ο Βιτόρος επισημαίνει τις ανθρώπινες αντιφάσεις, αλλά λέμε και άλλα κάνουμε, ζούμε και πεθαίνουμε στο ψέμα, φιλοσοφεί για το θάνατο στο ταξίδι χωρίς επιστροφή, αφιερώνει ένα ελεγείο για τους γονείς του και ζητά συγχώρεση από το «Συγχώρεσέ με μάνα». Ενώ στο ποίημα «Ακόμη πότε» εκφράζει την προσμονή του για έναν κόσμο δίκαιο και έναν κόσμο ειρήνης. Όλα αυτά είναι ασφαλώς ένα σταχυολόγημα από το πλούσιο περιεχόμενο του βιβλίου, όπως θα το γνωρίσει ο αναγνώστης. Το βιβλίο σε χίλιες βιόλες κόκκινες ολοκληρώνεται με μια μικρή παρατήρηση, ένα ευαίσθητο σχόλιο για την κερασιά του Κοζίρη στο λιβάδι που έχει απάνω της ένα σταυρό σχηματισμένο με άσπρα βιολάκια που τη νύχτα φαίνονται πιο καθαρά και εκεί όπως ζει στη δική του λάμψη φεγγοβολά στο λιβάδι, μας αποχαιρετά με ένα καληνύχτα, γράφει τέλος με κεφαλαία, ανοίγει μετά κεφάλαιο με τίτλο «Γλωσσάρι», όπου ουδέν σχόλιο, και κλείνει οριστικά με ένα δικό του τσιτάτο στο δίπλωμα του τελευταίου εξωφύλου «Ζω για μένα και μέσα από το εμένα ζω και για τους γύρω μου». Διαβάζοντας το βιβλίο γνώρισα καλύτερα, ρώτησα και έμαθα και γνώρισα καλύτερα τον Σταύρο Βιτόρο. Χάρηκα που ένα μέρος των στοχασμών του τυπώθηκε σε συγκροτημένο σώμα. Γέλασα, θύμωσα, επικρότησα πολλές ιδέες του
Έμαθα πολλά από τα γραφτά του. Απόλαυσα θαυμάσιες ποιητικές στιγμές του. Προβληματίστηκα για την ανυπόφορα, δύσκολη μοναχική ζωή του Σταύρου, που όμως δεν τον γονάτισε. Ευτυχώς ο τόπος μας δεν έχει στερέψει από δημιουργικές φωνές που αποτελούν συνέχεια της μακραίωνης παράδοσης, αλλά και ανάχωμα σε φυγόκεντρες δυνάμεις που οδηγούν στην αδιαφορία, στην αδράνεια και στον μαρασμό. Κάθε ένας από αυτούς τους ιδιαίτερους ανθρώπους, τους ποιητές και τους ραψοδούς της κοινότητας, ρίχνει το φως της δικής του εμπειρίας, φανερώνει το δικό του ενδιαφέρον, ένα ενδιαφέρον σοβαρό, ερευνητικό και έμπρακτο για την κατάσταση των πραγμάτων. Και σήμερα που η κοινότητα μας έχει ανάγκη περισσότερο από άλλες φορές τον ανοιχτό, έντιμο, καλοπροαίρετο και δημιουργικό διάλογο, ο Σταύρος Βιτόρος είναι ένας από αυτούς τους συντοπίτες μας που μας προσφέρει πολλές αφορμές για ένα τέτοιο διάλογο μέσα από το βιβλίο του. Γι' αυτό οφείλουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους τιμούμε, να τους δείχνουμε τον ανάλογο σεβασμό και να ενθαρρύνουμε τον Αγκούτσακα να συνεχίζει με το δικό του τρόπο να μας γκυλώνει, να μας νηματεί, να μας διεγείρει και να μας αφοπλεί και να μας αφυπνίζει. Σταύρο, καλή υγεία, δύναμη και αντοχή. Καλοτάξιδες οι χίλιες κόκκινες βιόλες σου. Και ευχαριστώ όλους εσάς που με ακούσατε.